Απόψε θα δείτε κάτι πολύ παράξενο και βαρετό. Ναι, καλά ακούσατε. Και βαρετό. Θα δείτε το ίδιο έργο δύο φορές. Μάλιστα, δύο φορές. Άκου τώρα έμπνευση. Το θεατρικό έργο του Bertolt Brecht, «Αυτός που λέει ναι και αυτός που λέει όχι», παρουσίασε χθες το βράδυ στα Χανιά στον Πολυχώρο Megaplay, στο εφηβικό τμήμα του Θεατρικού Οργανισμού Πολιτισμικός Νότος, σε σκηνοθεσία της Βαγγελιός Κρυαρά. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο έργο του Brecht, καθώς παρουσιάζει την ίδια ιστορία σε δύο διαφορετικές εκδοχές. Στη μία εκδοχή, ο πρωταγωνιστής μας, το αγόρι δηλαδή της ιστορίας, αποδέχεται πλήρως τα καθιερωμένα, ό,τι του επιβάλλει το κοινωνικό σύνολο, και γι' αυτό λέγεται ιστορία του ναι, και στην άλλη παραλλαγή, στην ιστορία του όχι, το αγόρι αποφασίζει να αρνηθεί ό,τι επιβάλλει το έθιμο, το καθιερωμένο, η εκάστοτε εξουσία. Και ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Brecht, έχει πει ότι το παραμύθι αυτό πρέπει να παίζεται ταυτόχρονα και με τις δυο του παραλλαγές, για να περάσει το εξής μήνυμα, ότι ανάλογα με τις περιστάσεις, καλούμαστε κάθε φορά να κάνουμε την επιλογή μας και να αποφασίσουμε πώς θα πράξουμε. Στα παιδιά άρεσε πολύ το έργο, γιατί αποφασίσαμε να το δουλέψουμε βάσει της λογικής που ήθελε ο ίδιος ο Brecht, δηλαδή σύμφωνα με το ιαπωνέζικο θέατρο, όπου τα παιδιά πάνω στη σκηνή συμπεριφέρονται, μιλάνε, κινούνται ως κούκλες. Μπορώ να περάσω! Ο Θεατρικός Οργανισμός Πολιτισμικός Νότος έχει αναπτύξει πλούσια δράση τα 17 χρόνια που δραστηριοποιείται στα Χανιά. Στο τέλος κάθε έτους γίνεται η παρουσίαση της δουλειάς των μαθητών και σήμερα είναι μία από αυτές τις εργασίες. Την Τετάρτη στις 9.30 ώρα στον ίδιο χώρο στο Megaplace θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του τμήματος των ενηλίκων με την παράσταση Έφραστον, το οποίο αφορά 7 μονόπρακτα και θα είναι το κλείσιμο της φετινής σεζόν. Σημειώνεται τέλος ότι τα 7 μονόπρακτα είναι έργα διαφόρων συγγραφέων που αναφέρονται σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.